Είπαμε και νωρίτερα ότι έφυγε ο Κώστας Καζάκος από τη ζωή. Χθες το απόγευμα νοσηλευόταν στον Ευαγγελισμό. Εκεί θα δούμε και τον Φάνη Καραμπατσάκη. Φάνη, καλημέρα. Πάμε να δούμε. Φάνη, γιατί εμείς ακούσαμε, μπήκαμε επιστροφή από το διαφημιστικό διάλειμμα με επίσης μια μεγάλη μορφή του ελληνικού κινηματογράφου, την Τζέννη Καρέζη. Δύο άνθρωποι που σύνδεσαν τη ζωή τους. Δύο άνθρωποι που πέρασαν μαζί πάρα πολλά χρόνια. Είναι αυτό που λέγαμε τώρα, μπαίνοντας, ότι κλείνει ένας πολύ μεγάλος κύκλος για το ελληνικό θέατρο, για τον ελληνικό κινηματογράφο. Γενικά είναι αυτό που λέμε ως δημοσιογραφικό κλισέ, αλλά ισχύει ρεχθές μερικές φορές, και Φάνη, είμαστε πιο φτωχοί. Φτωχαίνουμε όταν φεύγουν τέτοιες μορφές, τέτοιες προσωπικότητες. Λοιπόν, Φάνη μου, έλα. Δώσε μας το ρεπορτάζ. Λοιπόν, η σοβαρή περιπέτεια υγείας του σπουδαίου ηθοποιού, του σπουδαίου θεατράνθρωπου, ξεκίνησε με COVID στις αρχές του καλοκαιριού. Νοσηλεύτηκε στον Ευαγγελισμό, το ξεπέρασε την νόσο, πήρε εξιτηρίο, αν και ανοσοκατασταλμένος, με αιματολογικά προβλήματα. 1,5 μήνα αργότερα επανήλθε στο νοσοκομείο στις 26 Ιουλίου με αναπνευστικά προβλήματα. Είχε ξεπεράσει τον ίζο τον COVID. Νοσηλεύτηκε με λήψη οξυγόνου, high flow. Είχε πάρει και αρκετά κιλά. Τελευταία εβδομάδα ραγδαία επιδείνωση της υγείας του και απεβίωσε χθες, ηλικία 87 ετών, λόγω πολυοργανικής ανεπάρκειας. Αυτή ήταν δυστυχώς η εξέλιξη της πορείας υγείας του σπουδαίου ηθοποιού και θεατράνθρωπου. Δεν άντεξε ο οργανισμός του αυτή την περιπέτεια, έτσι. Δεν άντεξε την περιπέτεια αυτή και είναι πολλής ο κόσμος, Φάνη, ο οποίος έχει φύγει σε αυτές τις ηλικίες, αφού έχει περάσει κορονοϊό, έχοντας πάρει εξιτήριο, αλλά με βαρημένη πλέον την υγεία του και το αναπνευστικό του.